για να καλημερίσουμε τον Μανώλη και να αρχίσουμε να συζητάμε λίγο τα νέα από την Κωνσταντινούπολη. Φαντάσου. Και τα όσα είπε χθες στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Μανώλη, τώρα, καλημέρα. Μανώλη, να ήσουν στο λιμάνι του Πειραιά με τη βαλίτσα σου, να φύγεις για διακοπές ή για δουλειά, να πας σε οποιοδήποτε νησί και να κάθεσαι να περιμένεις τώρα που θα καταλήξει η διαπραγμάτευση. Καλημέρα, πράγματι είναι μια ταλαιπωρία. Εντάξει, είναι μια απροειδοποίητη. Αυτό στην Τουρκία δεν το βλέπεις ποτέ. Αλλιώς, εγώ σου πω ότι δεν συγκρίνω την Τουρκία με την Ελλάδα. Γιατί τα δημοκρατικά δικαιώματα στην Ελλάδα τα γνωρίζουμε και είναι πολύ καλά. Ναι. Απλά όταν γίνεται μια τέτοια απεργία, πρέπει να υπάρχει και η προειδοποίηση προς το ευρωπαϊκό κοινό, τουλάχιστον κάποιες ημέρες νωρίτερα. Έτσι το θέμα, Μανώλη, ακριβώς αυτό είναι. Ότι δεν σέβονται τον πολίτη. Πολλές φορές. Τα δημοκρατικά δικαιώματα προφανώς τα θέλουμε όλοι και έχουν δοθεί αγώνες γι' αυτά. Αλλά πρέπει να σέβεσαι και τον πολίτη. Η απεργική κινητοποίηση δεν πρέπει να γίνεται στο κενό. Αν δεν έχει κοινωνική αποδοχή, το λέγαμε χρόνια το λέμε αυτό. Πάει όλος κλείνει το δρόμο. Εάν σε βρίζει αυτός που περνάει, φίλε, δεν έχει κοινωνική αποδοχή. Η απεργία πρέπει να έχει την κοινωνία μαζί της για να έχει επιτυχία. Όχι απλώς να στοχεύει στην ταλαιπωρία της κοινωνίας. Με αυτή την έννοια το συζητάμε. Κοιτάξτε, κάποιες φορές χρειάζεται και ταλαιπωρία για να υπάρχει και αποτελεσματικότητα, για να πιεστούν και οι κυβερνήσεις. Όμως πρέπει να υπάρχει και μια προειδοποίηση. Ναι, αλλά γίνεται μόνιμα αυτό. Μανώλη μου, η ταλαιπωρία του πολίτη δυστυχώς είναι μόνιμη. Και ο μοχλός πίεσης αυτός δεν αποδίδηκε πολύ από ό,τι κατάλαβα όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει ένα ζήτημα, η αλήθεια, αλλά δεν θα ήθελα να συγκρίνω καθόλου τη χώρα. Όχι, δεν το λέω. Προφανώς δεν συγκρίνω την Ελλάδα. Λοιπόν, κάτσε τώρα, γιατί μας έχει πολύ σοβαρές εξελίξεις. Πριν δούμε τι έγινε, τι προέκυψε χθες από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, υποτίθεται ότι την επερχόμενη Κυριακή θα περιμέναμε να δούμε το νέο βίντεο του αρχιμαφιόζου Πεκέρ. Φαίνεται ότι αυτό αναβάλλεται. Τι συνέβη? Έγινε κάτι κάτω από το τραπέζι. Τι έγινε? Υπάρχουν διάφορες υπόνοιες, διότι αν θυμάστε είχαμε πει Δευτέρα ότι ο Πεκέρ έδωσε μια διορία 7 ημερών στον Τούρκο Πρόεδρο και εκεί είχαμε πει μήπως γίνει καμία διαπραγμάτευση. Τώρα αν έγινε ή όχι δεν ξέρω, αυτό που γνωρίζουμε έχει τουλάχιστον ένα αποτέλεσμα, όμως. Είναι ο Τούρκος, ακριβώς ο Τούρκος μαφιόζος που είχε πει ότι σε 7 ημέρες θα αποκαλύψω κάτι εντός. Τα είπε, δεν θα το κάνω τώρα, θα να συναντηθεί πρώτα απ' όλα ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν με τον Μπάιντεν. Είναι θεσμικός ο Πεκέρ τώρα. Θέλει να δει τι θα κάνουν πρώτα ακριβώς οι ηγέτες και μετά. Ναι, ναι. Ακριβώς, και να μην προκαλέσει ζημιά στον Τούρκο πρόεδρο για το ζήτημα αυτό. Ναι. Βλέπετε ότι υπάρχει με μια όλα αυτά τέτοια, τα βίντεο δηλαδή που έχει δημοσιεύσει, τι κάνει δεν ακριβώς έχει προκαλέσει ζημιά μέχρι τώρα. Ακριβώς, δεν προκάλεσε ζημιά στον Τούρκο πρόεδρο, προκάλεσε ζημιά στον Υπουργό Εσωτερικών. Δεν θέλω να τον πλήξω πριν τη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, δήλωσε χαρακτηριστικά. Τώρα, 14 Ιουνίου. Μετά πάμε για 20-25, βλέπουμε. Νομίζω δεν θα έρθει ποτέ τέτοιο βίντεο. Δηλαδή, ο ίδιος υπόσχεται ότι μετά τις 14 θα αποκαλύψει πολλά πράγματα του πρόεδρου. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το θέμα με τον Τούρκο πρόεδρο έχει κλείσει. Πάει πίσω, αρκετά πίσω, γιατί νομίζω έχουν ξεκινήσει τουλάχιστον. Μπορεί να υπάρχει μια επικοινωνία. Ναι, μπορεί να υπάρχουν, να έχουν ανταλλάξει μηνύματα. Εσύ, Μανώλη, το έλεγες εδώ και μέρες. Ενώ ήμασταν στη δίνη των αποκαλύψεων, είχες πει: κρατήστε ότι έχει δοθεί μια διορία. Αν θα υπάρξει συζήτηση ή όχι, θα φανεί από το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα το έχουμε τώρα. Όταν πας να πλήξεις κάποιον, δεν του λες σε 7 μέρες θα το κάνω. Ή το κάνεις τώρα, δηλαδή το 7 ημέρες μετά είναι σου δίνω και ένα περιθώριο να μου στείλεις ένα μήνυμα για να τα βρούμε. Να το συζητήσουμε κιόλας. Αυτή είναι η άποψή μου. Έτσι. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα, εννοείται ότι ποια άποψη έχει, ο ίδιος υπόσχεται, λέει ότι δεν θέλει να πλήξει πριν τη συνάντηση του Ερντογάν. Σημασία, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα αποτέλεσμα, Μανώλη. Ο ίδιος κάνει ένα βήμα πίσω. Θα δούμε τι θα γίνει πια στο πεδίο που λέμε, στο πολιτικό πεδίο. Βίντεο θα βγει για άλλα ζητήματα, άλλες αποκαλύψεις, αλλά όχι για τον Τούρκο πρόεδρο, και αυτό έχει σημασία για τον Τούρκο πρόεδρο. Έχει, βέβαια. Είχε σημασία πάρα πολύ.